Βρισκόμαστε στα Κύθυρα, στα Βιαράδικα, στο υπέροχο αυτό χωριδάκι εδώ των Κυθύρων. Δίπλα μου έχω την κυρία Χρυσάνθη Γάλλου, λέκτορα του Πανεπιστημίου Νότιχμαν στην προϊστορία του Αιγαίου, που θα μας μιλήσει εδώ για τα Κύθυρα. Γεια σας κύριε Σολάκο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Χαίρομαι ιδιαίτερως που είμαι σε αυτό το όμορφο νησί. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε κάποιες έρευνες, προσκεκλημένοι του κύριου Άρη Τσαραβόπουλου, του αρχαιολόγου του, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Κάνουμε μια σωστική έρευνα στα Βιαράδικα, εδώ που πριν κάποια χρόνια είχαμε εντοπίσει ο κύριος Τσαραβόπουλος έναν μυκηναϊκό θαλαμωτό τάφο με λίγα ευρήματα που αλλάζουν όμως την ιστορία του νησιού. Και να πούμε ότι τα Βιαράδικα είναι σε απόσταση αναπνοής από τα Μητάτα που έγιναν οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 1900 τόσο και το 2006. Ακριβώς. Σε πολύ λίγα χιλιόμετρα από εδώ. Είμαστε στην περιοχή που έχει κάνει επιφανειακή έρευνα η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών με τον κύριο Σύπριαν Μπρούντμπανκ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Εμείς κάνουμε μια σωστική ανασκαφή εδώ στην περιοχή με την ευκαιρία της διάνυξης ενός μονοπατιού και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα ίχνη του μυκηναϊκού οικισμού. Μάλιστα. Έχετε συναδέλφους έτσι εθελοντές, προσωπικό να το πω έτσι. Ο κύριος Τσαραβόπουλος είναι πολύ επιτυχημένος στο να συγκεντρώνει κοντά του αρχαιολόγους από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια ομάδα από αρχαιολόγους, φοιτητές αρχαιολογίας αλλά και εθελοντές τόσο από την Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όσο από την Αυστραλία και έχουμε και μια μικρή ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ όπου εργάζομαι εγώ. Η συνεργασία μας έχει προκύψει μέσω της ευρύτερης συνεργασίας που έχουμε με το Κέντρο Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, το οποίο δραστηριοποιείται στην Λακωνία και στην Πελοπόννησο, τόσο σε επίπεδο ιστορίας και καταγραφής ιστορίας της αρχαίας Σπάρτης και της Λακωνίας, με τον ένα διευθυντή, τον καθηγητή Steve Hodkinson. Με έρευνες και δημοσίευση παλαιότερων ανασκαφών, όπως είναι η έρευνα που πραγματοποίησα και δημοσιεύω τώρα για τους θαλαμωτούς τάφους στην Επίδαυρο Λιμηρά. Είναι μια περιοχή μεγάλης ιστορικής αξίας βόρεια της Μονεμβασιάς και με ανασκαφές, όπως είναι οι ανασκαφές του καθηγητή Μπιλ Κάβανα στην περιοχή στο Κουφόβουνο, ακριβώς έξω από τη Σπάρτη, εκεί έχει εντοπίσει την νεολιθική Σπάρτη. Και από το 2009 το Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί έρευνες σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στη βυθισμένη προϊστορική πολιτεία στο Παυλοπέτρη στη Νότια Λακωνία. Που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλή συζήτηση για τον Παυλοπέτρη, έτσι. Το Παυλοπέτρη είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, για να μην πω σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο. Και τονίζω πολιτεία, γιατί υπάρχουν και θέσεις αρχαιότερες, όπως είναι μικρές συγκεντρώσεις εργαλείων ή θέσεις τροφοσυλλεκτών που χρονολογούνται από την παλαιολιθική περίοδο και πριν. Όμως στο Παυλοπέτρη έχουμε βρει μία πολιτεία με άρτιο πολεοδομικό σύστημα. Είναι περίπου τα 60 με 70 στρέμματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη, που ξεκίνησε να κατοικείται ήδη από τα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. που είναι η νεολιθική περίοδος. Έχετε βρει αρκετά ευρήματα, έτσι, το ένα ερώτημα αυτό. Και δεύτερον, συνεχίζονται οι ανασκαφές εκεί, οι έρευνες. Οι έρευνες ξεκίνησαν το 2009 και έχουν πενταετή ορίζοντα, δηλαδή μέχρι το 2013. Τα δύο πρώτα χρόνια μας ήταν έρευνα επιφανείας και χαρτογράφηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων. Κάναμε και περισυλλογή κινητών ευρημάτων, δηλαδή αρχαιολογικού υλικού που ήταν στην επιφάνεια
στο βυθό, και έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως σχέσεις που είχε αναπτύξει το Παυλοπέτρι με τα Κύθυρα, πολύ στενές σχέσεις, και γι' αυτά θα μιλήσουμε γενικώς για τις σχέσεις των Κυθύρων με την Λακωνία στη διάλεξη που έχουμε αύριο με τον κύριο Τσαραβόπουλο στο Διακόφτη. Να πω κάτι με την ευκαιρία, ότι τότε είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις. Τώρα έχω προσπαθήσει εδώ και χρόνια εγώ να φέρω πιο κοντά τους όμορους δήμους. Πιστεύω να γίνει και αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι η κοντινότερη στεριά για τα Κύθυρα και έχουμε πολλά κοινά. Δεν μας χωρίζουν, μας ενώνουν πάρα πολλά. Άρα πρέπει να έχουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις με τη Λακωνία, εμείς οι Κύθυροι. Να πάμε στα ευρήματα λοιπόν. Πού βρίσκονται αυτά καταρχήν? Διότι θα πρέπει να σας πω, υπάρχει ένα υπέροχο μουσείο στη Νεάπολη και θα έπρεπε να επιστρέψουν στη βάση τους. Λοιπόν, κατά τις έρευνες, και αυτό ακολουθείται σε όλες τις έρευνες που αφορούν σε ενάλλειες αρχαιότητες, συλλέγουμε το αρχαιολογικό υλικό. Το αρχαιολογικό υλικό, επειδή είναι πολλά χιλιάδες χρόνια στην θάλασσα, χρειάζεται μια ειδική συντήρηση, η οποία λέγεται αφαλάτωση. Πρέπει να μείνουν μέσα σε νερό που σιγά σιγά αφαιρούμε το αλάτι για 1-2 χρόνια. Φανταστείτε ότι αυτά που έχουμε εμείς ανελκύσει χρονολογούνται από το 3.500 π.Χ., δηλαδή 5.500 χρόνια από σήμερα, μέχρι και τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, που σημαίνει ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία συντήρησης. Και απόφαση του Υπουργείου, βέβαια. Ναι, η συντήρηση, γίνεται όταν εμείς τελειώνουμε την έρευνα. Οι συνάδελφοί μας από την Εφορία Αναλλιών Αρχαιοτήτων μεταφέρουν τα ευρήματα, όπου έχουν υποστεί μια πρόχειρη συντήρηση από συντηρητές της Φορείας Εναλλείων Αρχαιοτήτων στο χώρο, όταν δηλαδή τα ανελκύουμε στο χώρο του Αγίου Γεωργίου που εργαζόμαστε, μεταφέρονται στα εργαστήρια συντήρησης της Φορείας Εναλλείων Αρχαιοτήτων, και εκεί περνά αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, αποθηκεύονται, και βεβαίως μετά είναι απόφαση του Υπουργείου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζούμε, όλα τα πάντα είναι χρονοβόρα. Και να... όχι, αλλά είναι η διαδικασία τέτοια. Να πω σε αντίθεση αυτού που συζητούμε τώρα, ότι στη Νεάπολη υπάρχει μουσείο. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ καλός χώρος και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι ηθήνοντες να τα επιστρέψουν εκεί που ευρέθησαν. Όμως σε αντίθεση αυτών που λέμε τώρα, στα Κύθυρα έχετε βρει, και νομίζω και ο κύριος Τσαραβρόπουλος και παλαιότερα, δεν έχουμε μουσείο. Έχουμε πολλά ευρήματα παλιά. Δυστυχώς 6 χρόνια το μουσείο μας είναι κλειστό. Το λέω έτσι για όλους τους υπευθύνους που μας ακούνε τώρα, ότι το μουσείο στα Κύθυρα είναι κλειστό, είναι λυπηρόν. Και μάλιστα θα πω με την ευκαιρία ότι υπήρχαν 5 γράμματα απ' έξω, τα περισσότερα είχαν πέσει, και όταν πληροφορηθήκαμε ότι θα πάμε με την κάμερα, τα γράμματα εξαφανίστηκαν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στα Κύθυρα σε ό,τι αφορά το μουσείο, που έχει πάρα πολλά. Είναι λυπηρό το ότι τα Κύθυρα, που είναι τόσο πλούσια σε αρχαιολογικούς θησαυρούς, αυτή τη στιγμή στερούνται ενός μουσείου που θα αναδείξει την ιστορία του νησιού. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσαραβόπουλος έχει καταφέρει να έχει πληθώρα ανασκαφών εν εξελίξει. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανασκαφές στο Παλιόκαστρο. Για τα Κύθυρα μιλάμε, ναι, έτσι, για τους τελεθεατές που μας ναι. Ακούνε. Στο Παλαιόκαστρο των Κυθύρων, που ήταν και η αρχαία Ακρόπολη, γίνονται σωστικές έρευνες εδώ στα Βιαράδικα που είμαστε εμείς. Έχετε βρει κάτι εδώ? Μέχρι στιγμής έχουμε βρει επιφανειακές ενδείξεις. Για τάφους τίποτα? Οι τάφοι που είχαν εντοπιστεί από τον κύριο Τσαραβόπουλο τα περασμένα έτη. Εδώ στα Βιαράδικα. Το δύσκολο στα Βιαράδικα είναι ότι είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση, μάλιστα 2 φορές από σεισμό. Ο ένας τάφος, ο οποίος απέδωσε και ευρήματα, έχει καταρρεύσει. Είχαμε όμως σκελετικά κατάλοιπα και ένα μυκηναϊκό ειδόλιο και ένα ψευδόστομο αμφορέα. Αυτό είναι ένα άγγειο στο οποίο μέσα αποθήκευαν λάδι και μάλιστα αρωματικά έλαια. Το σημαντικό για τα Βιαράδικα είναι ότι ενώ μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι έχουμε τη μυκηναϊκή παρουσία από την ιστρολαβική 2α περίοδο, η ανακάλυψη αυτών των τάφων από τον κύριο Τσαραβόπουλο πηγαίνει την κατάληψη των Κυθύρων, που ήταν μια μινωική απικία, λίγο νωρίτερα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό χώρο για την ιστορία και την εξέλιξη των Κυθύρων μέσα στην προϊστορία
παιδεία και μετά στην ιστορία. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ για να διερευνήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ακόμα ότι γίνεται και σωστική έρευνα και στη Λέσκα, στο Μερμιγκάρι, που και εκεί με πρόσκληση του κυρίου Τσαραβόπουλου κάνει μια σωστική έρευνα ο συνάδελφος ο κύριος Μερκούρης Γεωργιάδης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Και εκεί έχουμε πολύ σημαντικά ευρήματα και πάλι σημαντικά ευρήματα όχι τόσο για το θέμα της αρχαιολογίας για μας αρχαιολόγους, αλλά για την ανάδειξη. Να πω κάτι, γιατί είμαι πολύ κοντά από την περιοχή εκεί και επειδή ασχολούμουν παλαιότερα και με το κυνηγή, έχω περπατήσει όλη αυτή την περιοχή. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αρχαία σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή το έμαθα από εσάς. Έτσι. Γιατί είμαι ντόπιος. Σιγά σιγά όμως όλα αυτά θα βγουν στο φως. Γίνεται, υπάρχει έντονη δραστηριότητα ανασκαφική. Μάλιστα ο Ιούλιος για μας έχει ανακηρυχθεί αρχαιολογικός μήνας, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα του κ. Τσαραβόπουλου που εργαζόμαστε στο Μερμιγκάρι. Εγώ είδα περίπου πόσα, 20-30 άτομα. Είμαστε περίπου τα 30 άτομα, 30-35, αλλά ταυτόχρονα κάνει έρευνες, έχει ξεκινήσει έρευνες και η κυρία Εμίλια Μπάνου, που είναι από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και συνεχίζει τις ανασκαφές του καθηγητή του Γιάννη του Σακελαράκη στον Άγιο Γεώργιο στο βουνό. Ναι. Κοντά στο αεροδρόμιο. Στο σημαντικότατο μινωικό ιερό κορυφής. Και αυτό είναι, πιστεύω ότι είναι άλλο ένα βήμα για την ανάδειξη του νησιού και δείχνει και την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου. Άλλωστε, επιτακτική ανάγκη νομίζω για το μουσείο. Ναι, να επαναλειτουργήσει πάλι το μουσείο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Έτσι. Δεν ξέρω, θα μείνετε πολλές μέρες εδώ. Εγώ θα πρέπει να φύγω την Παρασκευή, αλλά σίγουρα θα γυρίσω για να συνεργαστώ με τον κύριο Τσαραβόπουλο σε ό,τι με χρειαστεί. Γιατί έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία. Θα γυρίσουμε με φοιτητές για να βοηθήσουμε όπου μας χρειάζεται. Όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Αύγουστο. Η υπόλοιπη ομάδα θα μείνει μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Και πάλι του χρόνου με το καλό, να είμαστε καλά και θα είμαστε πάλι εδώ. Μάλιστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μερκούριο Γεωργιάδη, με τα διδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ και λέκτορα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλώς ήρθατε στα Κύθηρα. Καλώς σας βρήκα στο όμορφο νησί των Κυθήρων. Και την όμορφη Κύπρο, έτσι. Και την όμορφη Κύπρο, φυσικά. Μέρη που συνδέονται. Ακριβώς. Από εσάς έμαθα ότι στο Μερμιγκάρι, στο βουνό, έτσι όπως το λέμε εδώ στα Κύθηρα, κάνετε ανασκαφές και έχετε ευρήματα. Βεβαίως. Είναι πολύ ευχάριστη συγκυρία ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον αρχαιολόγο της εφορίας, τον Άρη Τζαραβόπουλο, που συνεργάζεται και έχει στενή σχέση με το κέντρο των Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ, στο οποίο και εγώ μετέχω. Και μας κάλεσε να βοηθήσουμε σε μια σωστική έρευνα σε ανασκαφής στο όρος Μερμιγκάρι. Το όρος Μερμιγκάρι είναι το ψηλότερο βουνό των Κυθήρων, λίγο πάνω από τα 500 μέτρα. Να ρωτήσω κάτι, πώς έτσι, το λέω γιατί εμείς οι ντόπιοι δεν ξέραμε ποτέ ότι μπορεί να υπάρχουν αρχαία σε αυτή την περιοχή. Πώς το σκέφτηκε κάποιος, ή το Άρης ή εσείς ή... Η ανακάλυψη του χώρου οφείλεται στον κύριο Άδωνη Κύρου, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τον Άρη Τζαραβόπουλο. Τυχαία. Εκείνος είδε το λόφο και θεώρησε ότι αξίζει τον κόπο να τον ανέβει, γιατί θέλει λίγο κόπο. Ανέβηκε και πραγματικά βρήκε ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ένα σημαντικό χώρο. Και τώρα έφτασε η ώρα να γίνει μια σωστική έρευνα. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε. Τι ακριβώς έχουμε βρει εκεί? Πιθανολογούμε ότι πρόκειται για ένα δεύτερο ιερό κορυφής μινωικό στο νησί των Κυθήρων και το δεύτερο εκτός Κρήτης. Έχει άμεση οπτική επαφή με τον Άγιο Γιώργη στο βουνό, που είναι το πρώτο μινωικό ιερό κορυφής που έχει βρεθεί. Έχει εκπληκτική θέα, όπως και εσείς τα γνωρίζετε καλά, την περιοχή. Τις καθαρές μέρες βλέπουμε τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, τα Αντικύθυρα, αλλά κυρίως βλέπουμε τα κροτήρια του Μαλέα και τα κροτήρια του Τέναρου. Και το Ταϊγέτο. Και την κορυφή του Ταϊγέτου. Την υπέροχη Λακωνία μας. Ναι, που πραγματικά αγκαλιάζει το βόρειο τμήμα των Κυθήρων. Πραγματικά ένας πολύ ωραίος χώρος και μας δείχνει πόσο οι μινωίτες ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής και πώς
έκαναν ως κέντρο λατρείας τους ένα πραγματικά ωραίο τοπίο, ένα φυσικό τοπίο στην κορυφή του πιο ψηλού βουνού του. Οι αρχαίοι μόνο προγόνοι ενδιαφερόντουσαν, δεν ξέρω εμείς κατά πόσο ενδιαφερόμαστε. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορεί να γίνει ο χώρος επισκέψιμος. Θέλει ένα κόπο το τελευταίο τμήμα του λόφου να ανέβει κανείς, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο η θέα και η αίσθηση να βρίσκεται κάποιος σε αυτή την κορυφή. Σε κάποια στιγμή θα σας επισκεφθώ και με την κάμερα. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Και τι ακριβώς έτσι έχουμε καταλήξει, έχουμε βρει κάποια ευρήματα? Τα ευρήματα συντείνουν ότι πρόκειται για ένα ιερό κορυφής. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακά όσο του Αγίου Γεωργίου στο βουνό. Παρ' όλα αυτά, οι ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για χώρο λατρείας, όπου το φυσικό τοπίο παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στους ανθρώπους που πηγαίνουν και δίνουν τις προσφορές τους στην θεότητα. Να ρωτήσω κάτι πάνω στην ειδικότητά σας. Για μας τους απλούς πολίτες, για τον κόσμο εδώ, σε μια περιοχή όταν βρεθούν αρχαία, υπάρχει ο φόβος ότι όλη η περιοχή δεν μπορεί να χτίσει κανείς, έτσι έχουμε παραδείγματα. Βεβαίως. Να φοβάται ο κόσμος ή όχι? Βεβαίως να βρούμε και τα αρχαία και βεβαίως να μην χτίσουμε πάνω στα αρχαία, αλλά δεν νοείται όμως να τραβάμε μια νοητή ευθεία από εδώ που είμαστε μέχρι την Αγία Μόνη ή από την Αγία Μόνη μέχρι τον ποταμό και πάει λέγοντας. Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός και μια λογική χρήση. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι αυτό είναι, η μέση λύση είναι πάντα η πιο σημαντική και η εξέλιξη και η ανάπτυξη μιας περιοχής είναι σημαντική και κάποιες αρχαιότητες πρέπει να διασωθούν. Σαφώς. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι που μπορούν και να διασωθούν και να χτίσουμε ή να κάνουμε κάποιες κατασκευές χωρίς να φέρουμε την καταστροφή. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος, μια μέση λύση, να συνδυάσουμε και τα δύο, και το παρελθόν μας και το παρόν μας. Και το μέλλον φυσικά. Κάτι άλλο που θέλατε να μου πείτε εδώ για τα κύθυρα? Φέτος είναι ένας... Πρώτη φορά ήρθατε εσείς? Όχι, έχω συμμετάσχει στην έρευνα της Αγγλικής Σχολής, την επιφανειακή έρευνα που είχαν κάνει. Από το 98 έως το 2001, εγώ είχα συμμετάσχει το 1999. Είναι μεγάλη χαρά που επιστρέφω για ερευνητικούς λόγους στο νησί. Έχει πραγματικά πάρα πολλούς θησαυρούς το νησί και αξίζει κανείς να το ερευνήσει και να το μάθει, να το γνωρίσει το νησί. Φέτος είναι, όπως είπαμε, ένας αρχαιολογικός μήνας, ο Ιούλιος για τα κύθυρα. Γίνονται σειρές ομιλιών πάνω στις έρευνες που γίνονται από πάρα πολλές ομάδες, από διάφορα πανεπιστήμια ελληνικά, ξένα, αλλά και την αρχαιολογική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάδειξη του νησιού και καλό είναι να συνεχίζεται. Σαφώς. Θα ήθελα να ρωτήσω, στις ομιλίες σας εκεί, γιατί κάνετε να προσφέρετε ένα έργο, έτσι δεν είναι? Δεν έχει αναφερθεί κανείς στην μη λειτουργία του μουσείου των κυθυρών? Διότι κάνετε ένα αγώνα, βρίσκετε πάρα πολλά ευρήματα, έτσι. Δεν θα πρέπει να εκτίθεται αυτά, να βρίσκονται μέσα στον κατάλληλο χώρο? Δυστυχώς δεν υπάρχει στα κύθυρα. Φυσικά, είναι ζητούμενο η λειτουργία του μουσείου. Θα πρέπει και εσείς όλοι να μιλήσει, όλοι μαζί να φωνάξετε. Σίγουρα θα πρέπει όλοι με μία φωνή να ζητήσουμε την επαναλειτουργία. Θα μου πείτε τέτοιες ώρες τέτοια λόγια, αλλά... Όλα γίνονται με λίγη καλή θέληση. Πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει ξανά το μουσείο. Και επειδή δυστυχώς, αν και έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους στο νησί, δεν έχει επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, ένα μουσείο είναι απαραίτητο. Θέλετε να σας πω κάτι? Πριν από 5 ή 6 χρόνια είχα κάνει ένα γύρισμα στους Μινωικούς τάφους της Παλαιόπολης. Μπαίνοντας μέσα, γιατί μπήκα και πήρα πλάνα τότε, το μόνο που έβρισκα απ' έξω, φύλακες, αράχνες. Έτσι. Γιατί όλα αυτά? Και σήμερα το καταλαβαίνω, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, παλαιότερα όμως μπορούσε να έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι αποφάσεις του Υπουργείου, όχι, φυσικά. Απλά το λέμε, το σχολιάζουμε, όμως... να τα ακούνε κάποιοι, να τα ακούνε οι αρμόδιοι. Εμείς πρέπει να το θίξουμε και να το λέμε. Έχετε δίκιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να ερχόσαστε εδώ κάθε χρόνο στα κύθυρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζω την επόμενη χρονιά που θα έρθετε να έχει επαναλειτουργήσει και το μουσείο μας και να έχει και μεγαλύτερη ουσία η προσφορά η δική σας και το έργο το δικό σας. Αυτό είναι ευχής έργο για όλους και κυρίως για τον νησί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.